Είναι ένα ακόμη νομοσχέδιο στα πολλά που έχει φέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπου φέρνεται σε δύσκολη θέση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής. Γιατί επί της ουσίας συμφωνούν με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που επιβεβαιώνει δηλαδή τη σύγκληση των κομμάτων αυτών Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, με τις πολιτικές και την πολιτική, που ικανοποιεί τις ανάγκες του κεφαλαίου. Και εδώ έχουμε ένα σκαστό τέτοιο παράδειγμα. Οι συγκεκριμένες δηλαδή αποζημιώσεις στις εταιρείες διαχείρισης των αεροδρομίων, είτε είναι η Fraport, είτε είναι το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και γι' αυτό ακριβώς βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Αποζημίωση μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε αυτές τις εταιρείες. Και διαφωνούν ή δείχνουν ότι διαφωνούν όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί αυτή η αποζημίωση και όχι για το αν θα πρέπει να δοθεί. Άλλωστε, όλοι οι μαζικοί από κοινού υποστηρίζουν ότι πρέπει να αποζημιωθεί όλες οι επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας. Με βάση το αφήγημα το οποίο έχουν ότι όλοι βρισκόμαστε στο ίδιο καράβι. Και οι εργαζόμενοι, και οι αυταπασχολούμενοι, και οι ανέργοι, αλλά και οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Όμως ξεχνάνε να πούνε ότι βεβαίως οι επιπτώσεις δεν είναι ίδιες. Απλώς αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση, όπως κάνει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, σε συνθήκες κρίσης κοινωνικοποιούν τις ζημιές των επιχειρηματικών ομίλων και ταυτόχρονα αφήνουν στο αλόβητο, στο απειρόβλητο ή και επιδιώκουν να θωρακίσουν ακόμη περισσότερο τα κέρδη τους στην περίοδο της κερδοφορίας. Ενώ αντίθετα, αυτοί που υφίστανται τις συνέπειες από την πολιτική και από την κρίση είναι οι εργαζόμενοι, είναι οι αυταπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες, οι μικροί βιοτέχνες. Και από αυτή την άποψη, δεν έχουμε να κάνουμε απλά και μόνο με μία αποζημίωση η οποία θα δοθεί λόγω της πανδημίας, αλλά στην ίδια τη σύμβαση προβλέπεται η διασφάλιση των εσόδων της εταιρείας των εταιριών διαχείρισης στο ύψος των 30 εκατομμυρίων επιβατών για τα αεροδρόμια τα 14 που διαχειρίζεται η Fraport. Όποτε πέφτουμε κάτω από αυτό το νούμερο, το κράτος θα αναγκάζεται να αποζημιώνει όχι για την έλλειψη κερδοφορίας, αλλά για τα χαμένα έσοδα, τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και από τη μια μεριά λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτό, από την άλλη προσπαθούν και το Μέρα 25, αλλά και η Ελληνική Λύση να καταφύγουν σε ένα εύγλυπτο αφήγημα. Ότι δηλαδή τη συγκεκριμένη σύμβαση είναι αποτέλεσμα της επιβολής στη χώρα μας, μια αποικία χρέους από μεριάς της Τρόικας και της θέλησης των Γερμανών. Βεβαίως, είναι κατανοητή η αγωνία του κύριου Βαρουφάκη, ο οποίος θέλει να ξεχαστούν οι συγκεκριμένες ευθύνες οι οποίες έχει στην επέκταση του Δευτέρου Μνημονίου το Δεκέμβριο του 2015 και στην διαπραγμάτευση που οδήγησε στο Τρίτο Μνημόνιο. Προσπαθεί αυτές οι ευθύνες να τις συγκαλύψει και να ψαρέψει θολά νερά, αλλά επί της ουσίας θέλουν και κάτι περισσότερο. Θέλουν να συγκαλύψουν το παρασιτικό χαρακτήρα του συστήματος. Θέλουν να συγκαλύψουν το διαχρονικό ρόλο του αστικού κράτους και στη χώρα μας, αλλά και σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ότι αγοράζει πολύ ακριβά από τους επιχειρηματικούς ομίλους και πουλά πολύ φθηνά για να διασφαλίσει ακριβώς την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μονοπωλίων. Και αυτή η συγκεκριμένη σύμβαση για την οποία συζητάμε, που την πατρότητα τη διεκδικείτε όλοι σας, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ ως συγκυβέρνηση, δεν είναι πρωτοφανής. Έχουμε μία ακόμη αντίστοιχη και ίσως πολύ πιο επώδυνη σύμβαση, είναι η σύμβαση των αυτοκινητοδρόμων, η οποία έχει υπογραφεί και η οποία διασφαλίζει και εξασφαλίζει ένα συγκεκριμένο έσοδο στις εταιρείες διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων. Με αποτέλεσμα το κράτος σχεδόν κάθε χρόνο να αποζημιώνει λόγω μη επίτευξης του στόχου των διελεύσεων τις εταιρείες των αυτοκινητοδρόμων. Και δεν φτάνει μόνο απλά και μόνο να τις αποζημιώνει, αλλά φτάνει και στο σημείο να αποφασίζει την απαγόρευση της κυκλοφορίας για να μην μπουν οι συγκεκριμένες εταιρείες σε έξοδα, εκπληρώνοντας
τις συμβατικές υποχρεώσεις τις οποίες έχουν για να κρατούν τους αυτοκινητοδρόμους ανοιχτούς σε περίοδο κακοκαιρίας, όπως έγινε με την πρόσφατη χιονόπτωση τον προηγούμενο εξάμηνο. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτά. Υπάρχουν και άλλα. Ήταν η απαλλαγή των συγκεκριμένων εταιριών κατασκευής των αυτοκινητοδρόμων και διαχείρισης από τα αντιπλημμυρικά έργα. Η συνέπεια ποια είναι? Σήμερα το Υπουργείο το ΠΑΧΟΔΕ να προχωράει σε διαγωνισμό ύψους αρκετών εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ για να γίνουν τα συνοδευτικά αντιπλημμυρικά έργα στους οδικούς άξονες. Δεν είναι και αυτό άλλο ένα δώρο ακόμη στις εταιρείες διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων? Ή η επιπλέον αποζημίωση προς τους εφοπλιστές ακτοπλώους παρά τις τεράστιες ευθύνες τις οποίες έχουν για το επίπεδο σύνδεσης, ακτοπλοϊκής σύνδεσης στην ισοτικής περιοχής με την υπηρετική χώρα, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιών ή τα πανάκριβα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποτέλεσμα μιας πολιτικής η οποία με κάθε τρόπο θέλει να διασφαλίσει την καπιταλιστική ανάπτυξη. Και στη συγκεκριμένη λοιπόν περίοδο έχουμε ακριβώς την προετοιμασία της χώρας μας στο να αξιοποιήσει τα 72 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, διαμορφώνοντας ένα ακόμη πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τους επιχειρηματικούς ομίλους, προχωρώντας στα προαπαιτούμενα για να εκταμιευτούν οι δόσεις. Και τα προαπαιτούμενα αυτά φαίνονται. Είναι για παράδειγμα ο νέος αναπτυξιακός νόμος που θα δίνει νέα κίνητρα στους επιχειρηματικούς ομίλους που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση. Είναι οι φοροαπαλλαγές οι οποίες συζητήθηκαν σκανδαλώδης προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων και ένα μεγάλο πακέτο των ήδη μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί που επί της ουσίας απαλλάσσουν συνολικά το κεφάλαιο από τα ελάχιστα φορολογικά βάρη τα οποία είχε. Και ενώ από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε όλα αυτά τα μέτρα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, από την άλλη μεριά έχουμε το τερατούργημα, το έκτρωμα του νέου εργασιακού νόμου που επί της ουσίας καταστρατηγεί το οκτάωρο, κάνει ακόμη πιο ευέλικτους τους εργαζόμενους και διαμορφώνει τον εργάσιμο χώρο με βάση τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, οδηγώντας στην εντατικοποίηση των εργαζόμενων, στη διαμόρφωση ενός μηχανισμού ανάδειξης φτηνών και αναλώσιμων εργαζόμενων, με την επίθεση στα συνδικαλιστικά δικαιώματα και στην οργάνωση της πάλης, και ταυτόχρονα αυτό το έγκλημα σε βάρος της εργατικής τάξης ολοκληρώνεται με το νέο νομοσχέδιο ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης, το οποίο συζητήθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχιση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που έχουν έρθει μέχρι σήμερα από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που επί της ουσίας μετατρέπει το ασφαλιστικό σε ατομική βάση, ιδιωτικοποιώντας την επιχειρηματική, την επικουρική ασφάλιση προς όφελος τόσο των ασφαλιστικών εταιριών που θα διαχειριστούν τα χρήματα αυτά, αλλά και επί της ουσίας θα προσφέρει ζεστό χρήμα στους επιχειρηματίες μέσα από το τζογάρισμα των κόπων μια ζωή των εργαζόμενων στις χρηματαγορές. Μια ληστεία δηλαδή του ιδρώτα των εργαζομένων που σε βάθος χρόνου θα προσεγγίσει αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά λοιπόν τα προαπαιτούμενα δεν είναι τίποτα άλλο το υπερμνημόνιο, το ευρωπαϊκό υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας για να διασφαλιστεί η γρήγορη επιστροφή στην καπιταλιστική ανάκαμψη, μια καπιταλιστική ανάκαμψη αβέβαιη που θα προετοιμάσει το έδαφος για νέα κρίση, αλλά που πάνω απ' όλα θα είναι μια άδικη ανάπτυξη σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, των αυταπασχολούμενων, των επαγγελματιών, που θα οδηγήσει σε συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας σε μια χούφτα μονοπωλιακούς ομίλους και ταυτόχρονα του πλούτου το οποίο δημιουργούν οι εργαζόμενοι στη χούφτα
μιας, στη χούφτα των κεφαλαιοκρατών. Ενώ αντίθετα η συντριπτική πλειοψηφία θα δει ακόμη περισσότερο να διευρύνεται η ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητες ικανοποίησης των αναγκών του λαού και στο επίπεδο αυτής της ικανοποίησης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δεν πρέπει η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να περιμένουν τίποτα από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά και ταυτόχρονα να ξεπεράσουν τα εμπόδια τα οποία διαμορφώνουν τα άλλα κόμματα για να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια στα πλαίσια αυτού του συστήματος, αλλά να οργανώσουν την πάλη τους, ξεπερνώντας ακόμη και αυτές τις δυσκολίες τις οποίες έφερε ο νέος αντισυνδικαλιστικός νόμος, βάζοντας στο επίκεντρο τον πραγματικό υπεύθυνο των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει διαχρονικά ο λαός μας, δηλαδή τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το σύνολο των κομμάτων που διαχειρίζεται αυτή την πολιτική. Σε αυτό το δρόμο και μπορεί να αποτρέψει την επιδείνωση της θέσης, αλλά πάνω απ' όλα να ανοίξει το δρόμο για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό και από την τοποθέτηση της συζητητρίας μας, της κυρίας Μανολάκου, ότι το ΚΚΕ θα καταψηφίσει τη συγκεκριμένη αποζημίωση που προκύπτει από τη σύμβαση παραχώρησης και των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στη Φράπορτ, αλλά και της εταιρείας της διαχειρίστριας του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ευχαριστώ πολύ.